Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κορυφή και για τις απαιτήσεις που έχει η κορυφή. Όλοι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά θα πρέπει πριν φτάσουμε στο επίπεδο της επιτυχίας που θέλουμε, να έχουμε προετοιμαστεί, να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια. Αν θέλεις τι ακριβώς θα πούμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν δεν έχεις τα εφόδια, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε από την πανέμορφη Ικαρία. Εκεί στο βάθος είναι το πέλαγος. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την επιτυχία. Η Ικαρία ονομάστηκε έτσι γιατί από το μύθο του Ίκαρου, μαζί με τον πατέρα του το Δέδαλο, ήταν στην Κρήτη, φτιάξανε τον Λαβύρινθο, που τους πρόταξε ο βασιλιάς Μίνωας, αλλά μετά τους φυλάκισε εκεί μέσα. Κατάφεραν να δραπετεύσουν και για να ξεφύγουν, ο πατέρας του Ίκαρου, ο Δέδαλος, είχε φτιάξει φτερά από κερί, για να μπορέσουν να πετάξουν κερί και πούπουλα. Του είπε όμως πρόσεξε, μην ανέβεις πολύ ψηλά, γιατί θα λιώσουν τα φτερά σου από τον ήλιο και θα τη ζέστη και θα πέσεις κάτω. Αυτός όμως μαγεύτηκε από τη θέα και γενικότερα από την ικανότητα να πετάς και δεν τον άκουσε. Παράξε τον πατέρα του, ανέβηκε όσο πιο ψηλά μπορούσε, με αποτέλεσμα να λιώσουν, να πέσουν, να σκοτωθεί και έτσι το πέλαγος να ονομαστεί Ικάριο. Έτσι είναι κάπως και η κατάσταση στη ζωή μας. Πολλές φορές θέλουμε να πετύχουμε κάτι, βιαζόμαστε να πετύχουμε κάτι και κάνουμε πράγματα προκειμένου να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Υπάρχει ένας κίνδυνος όμως, αν φτάσεις σε επίπεδα για τα οποία δεν είσαι προετοιμασμένος. Αν δεν έχεις τις κατάλληλες δεξιότητες, τα κατάλληλα εφόδια για την κορυφή, υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσεις προβλήματα. Μπορεί να λιώσουν τα φτερά σου και να βρεθείς τελικά κάτω. Γι' αυτό η επιτυχία, να θυμάσαι, θέλει το χρόνο της και θέλει τα εφόδια της. Καθώς ανεβαίνεις, εξοπλίσουμε αυτά τα εφόδια και τότε όλα θα είναι καλά. Θα βλέπεις τη θέα από ψηλά, θα απολαμβάνεις τη θέα από ψηλά, θα ταξιδεύεις και θα είναι όλα καλά. Αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που είσαι στο βίντεο, έχεις δύο επιλογές. Είναι να πατήσεις το like τη σελίδα μας για να παίρνεις καθημερινά έμπνευση και παρακίνηση, ή να στείλεις ένα μήνυμα αν θέλεις να δουλέψουμε μαζί και να σε βοηθήσω να εφαρμόσεις καινούργια εργαλεία στη ζωή σου. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας. Δεν φέρετε Ανατολή, κρίμα, φιλιά.